Παρά το ότι βρισκόμαστε στο τέλος Σεπτεμβρίου, ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν λέει να μας ξεχάσει. Κατά τη διάρκεια όλου του καλοκαιριού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, κατεγράφηκαν σε όλη την χώρα 149 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Στον νομό Σερών, εκτός από τα κρούσματα, σημειώθηκαν και δύο θάνατοι ηλικιωμένων. Στις Σέρες μέχρι στιγμής έχουμε 9 κρούσματα. Τα οποία είναι κατανεμημένα στη Συντικής, ένα κρούσμα στην Βυσαλτία 1, στις Σέρες 3 και στην Ηράκλεια 4. Έχουμε 9 κρούσματα συνολικά. Από αυτά τα κρούσματα είχαμε 2 θανάτους συνολικά, οι οποίοι ήταν μεγάλης ηλικίας και οι δύο ήταν 89 ετών. Φέτος είχαμε τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου, δεν ήταν πάρα πολλά και τις Σέρες, όπως και πανελλαδικά θεωρώ ότι δεν ήταν πάρα πολλά. Φεύγει φέτος η χρονιά, αρχίζει το κρύο. Νομίζω θα δοθούν λίγα κρούσματα ακόμα τόσο στην περιφερειακή ένωση. Μπορεί να έχουμε πιστεύω 1-2 ακόμη. Όσο και πανελλαδικά θεωρώ ότι θα έχουμε καμιά 20-30 κρούσματα ακόμη. Αλλά νομίζω είμαστε στα τελειώματα. Έτσι. Εντάξει, ο καιρός είναι ζεστός ακόμη. Αλλά νομίζω σιγά σιγά όσο πέφτει η θερμοκρασία θα φύγουν φέτος τα κρούσματα. Νομίζω γενικά δεν είχαμε έτσι τόση πίεση κρούσματων φέτος με τον ιό του Δυτικού Νείλου όπως προηγούμενες χρονιές και πανελλαδικά τόσο και στις Σέρες. Ας ελπίσουμε έτσι να κυλήσουν τα πράγματα ομαλά για φέτος και θα δούμε την επόμενη χρονιά πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Ο νομίατρος Σερών συνιστά μεγάλη προσοχή σε όλο τον κόσμο ακόμη και τώρα. Επισημαίνει ότι όντως ο όγκος των κουνουπιών μειώθηκε, ενώ επίσης λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας η εμφάνισή τους δεν είναι τόσο έντονη τα βράδια. Παρόλα τα αυτά βέβαια, καλό θα είναι ο κόσμος να προσέχει, να μην αφήνει στάσιμα νερά και να χρησιμοποιεί πάντα αντικουνουπικά. Πια πολλές φορές είπαμε, μεταφέρουν τον ιό χωρίς να ξέρουμε. Το κουνούπι για να πάρει ένα ιό του παίρνει τον ιό του Δυτικού Νείλου από τα πτηνά κυρίως και από θηλαστικά, από τα άλογα, κυρίως από τα πτηνά. Και αν μολυνθεί το κουνούπι, το μεταφέρει στον άνθρωπο με το τσίπημα του κουνουπιού. Είπαμε ότι ένα 80% δεν νοσεί του πληθυσμού καθόλου, δεν έχει κανένα σύμπτωμα και μπορεί να κάνει αντισώματα. Ένα 19% έχει ήπια συμπτώματα 2-3 μέρες με λίγο πυρετό πονοκέφαλο, μια απλή ίωση δηλαδή, που δεν μπορεί πολλές φορές να το καταλάβει ότι είναι ίωση του Δυτικού Νείλου και ούτε θα το διαγνώσει κάποιος. Και το 1% είναι αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα της εγκεφαλίτιδας, της σοβαρής εγκεφαλίτιδας, η οποία καταλήγει στο νοσοκομείο και γίνεται η διάγνωση. Άρα, αν σκεφτείτε ότι αυτά τα κρούσματα 143 που έχουν πανελλαδικά είναι το 1%. Δηλαδή, έχουν νοσήσει πολύ περισσότερο πληθυσμό. Έτσι, και 5 και 10 και 20.000 προφανώς έχουν δημιουργηθεί αντισώματα. Αυτό είναι το καλό και αυτό είναι σχηματίζει ανοσία έτσι, ο πληθυσμό σιγά-σιγά και ίσως τα επόμενα χρόνια να έχουμε και πιο ελάχιστο έτσι, αριθμό κρούσματων μέσω του Δυτικού Νείλου. Να πω επίσης εδώ ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου κυρίως προσβάλλει πιο βαριά, το έχουμε πει επανειλημμένα πάντοτε. Ή προσβάλλουν πιο βαριά τους ηλικιωμένους και αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα. Έτσι, αυτοί κινδυνεύουν κυρίως. Οι νέοι και αυτοί που έχουν καλή υγεία συνήθως δεν τους δημιουργεί κανένα πρόβλημα.